Για πάμε να ακούσουμε τώρα και μια σοβαρότερη από τη δική μας, σίγουρα σοβαρότερη από τη δική μας άποψη για, για το θέμα της Deutsche Bank. Συγγνώμη, θα την ακούσουμε τι υπονοείς, ότι δεν είμαι σοβαρή. Όχι, εγώ υπονοώ ότι είμαι σοβαρή. Α, υπονοώ. Δεν είμαστε ιδιαίτερα σοβαροί, πρέπει να πω την αλήθεια. Βασίλης Καραγιάννης. Είμαστε σοβαροί μόνο σε αυτά τα θέματα, για να είμαι ειλικρινής. Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων και με εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο για χρόνια. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Ναι, είχα τη τύχη να, για χρόνια να δουλεύω για το γερμανικό τραπεζικό σύστημα, άρα έχω μια καλή εμπειρία στο θέμα. Σώζεται η Deutsche Bank? Αυτό είναι το ερώτημα που κάνουν όλοι και πώς. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι σημαντικό ότι η ελληνική οικονομία έχει βγει λίγο από τα πρωτοσέλιδα. Είδαμε το καλοκαίρι τις ιταλικές τράπεζες, τώρα βλέπουμε τις γερμανικές τράπεζες, βλέπουμε την Deutsche Bank που είναι κολοσσός με παγκόσμια εμβέλεια. Θεωρώ ότι θα δούμε και άλλα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Όλα έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Κάπου πάει να τακτοποιηθεί η κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι έχουμε θέμα τραπεζικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ μακριά αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά οπωσδήποτε θα δούμε σχέδια αναδιάρθρωσης να υλοποιούνται στο επόμενο διάστημα. Είναι too big to fail, εννοείται, και είναι μακριά, ή είναι μακριά επειδή απλώς δεν είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση? Κοιτάξτε, η Deutsche Bank είναι η τράπεζα παγκόσμιας εμβέλειας, η οποία έχει δραστηριότητες σημαντικές και στο trading, δηλαδή στην εταιρική τραπεζική, αλλά και στην λιανική τραπεζική, αλλά έχει και διεθνή εμβέλεια, δηλαδή έχει σε πολλές χώρες στον κόσμο, άρα έχει και ένα διεθνή παράγοντα το οποίο επηρεάζει τα αποτελέσματά της. Δεν είναι το θέμα το είναι το too big to fail, δηλαδή είναι το πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει. Αλλά οπωσδήποτε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά θεωρώ ότι καταρχήν η γερμανική οικονομία πάει πολύ καλά. Φέτος δεν πρέπει να συγκρίνουμε την ελληνική περίπτωση με τη γερμανική περίπτωση. Να τα δούμε δηλαδή σε ένα πλαίσιο. Η γερμανική οικονομία φέτος πάει να κλείσει με πολύ σοβαρό ρυθμό ανάπτυξης. Το πλεόνασμα στο ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πλησιάζει το 9% και έχει ξεπεράσει το 6% που είναι το πλαφόν που έχει βάλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το IMF. Άρα δημιουργεί θέματα αστάθεια στις άλλες χώρες, όχι στη γερμανική αυτή καθαρτή. Αλλά έχει ένα ζήτημα ότι παράγει περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Έχουμε ένα τέτοιο θέμα. Η ανεργία της είναι σε ιστορικά χαμηλά, δηλαδή πάμε για πλήρη απασχόληση. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη γερμανική οικονομία με την ελληνική, ούτε την Deutsche Bank με τις ελληνικές τράπεζες. Μα δεν πάμε να συγκρίνουμε κάτι. Αυτό που ρώτησα είναι αν είναι too big to fail ή αν το πρόβλημα είναι μικρό σχετικά και διαχειρίσιμο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι σημαντικό από την άποψη ότι έχει, ας το πούμε, έχει εκθέσει σε πολλά διαφορετικά ρίσκα διεθνώς και τοπικώς. Και από αυτή την πλευρά, το τελευταίο διάστημα έχουμε και κάποια πρόστιμα που μπαίνουν από την το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Αμερική, ακούγεται για 14 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι σημαντικό ποσό. Η Deutsche Bank έχει προβλέψει 5,5. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το καλύψει με κάποιους άλλους τρόπους, αλλά έχει μεγάλο, με πολλά βήματα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να λέμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και αν θέλετε, το καλοκαίρι πούλησε μια κινέζικη τράπεζα και ήδη βγάζει από αυτό 5,5 δις δολάρια. Δηλαδή θα δούμε μια φάση αναδιάρθρωσης της Deutsche Bank στο επόμενο διάστημα, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ίσως να δούμε σπάσιμο του ρυψοκίνδυνου κομματιού της τραπεζικής σε σχέση με το λιανικό κομμάτι. Ίσως να δούμε συρρήκνωση. Είναι πολλά τα ρίσκα τα οποία πιέζουν αυτό το καιρό τις γερμανικές τράπεζες, αλλά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομική δραστηριότητα, η οποία είναι πολύ καλή στη Γερμανία. Έχουν να κάνουν με διάφορους άλλους παράγοντες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με τα χαμηλά επιτόκια, για παράδειγμα. Ναι, τα αρνητικά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τις γερμανικές τράπεζες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι γερμανικές τράπεζες δεν χρεώνουν προμήθειες. Άρα τα κέρδη τους βγαίναν μόνο από τη διαφορά των επιτοκίων μεταξύ δανείων και καταθέσεων. Αυτονόητο για την τραπεζική ηθική παγκοσμίως, θα έλεγα. Ναι, οι γερμανικές τράπεζες δεν το κάνουν αυτό. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουν το business model στο επόμενο διάστημα και αρχίζουν να χρεώνουν, γιατί όταν παίρνεις καταθέσεις και χάνεις από τις καταθέσεις που παίρνεις, γιατί δεν μπορείς να δίνεις αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις, ενώ τα τακίζεις αρνητικά επιτόκια, θα πρέπει να χρεώνεις κάποιες προμήθειες.
Υπάρχει άλλο θέμα, το FinTech. Υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι ενδεχομένως η Deutsche Bank, επειδή έχει χάνει πολλές εργασίες λόγω των τεχνολογιών και του digitization που υπάρχει στο τραπεζικό τομέα, να χρειαστεί μόνο 400 καταστήματα σε όλη τη Γερμανία. Αντιλαμβάνεστε την αλλαγή που έρχεται στο τραπεζικό τομέα στη Γερμανία από αυτή την ιστορία. Οπότε, κύριε Καραγιάννη, αν μου επιτρέπετε, με αυτό το πλαίσιο αναδιάρθρωσης των εργασιών της, του δικτύου της, του τι κάνει, που περιγράψατε, θα μπορέσει να σωθεί? Δεν θα χρειαστεί κάποια κεφαλαιακή ένεση και αυτή που μπορεί να έρθει? Ναι. Θα δει ένα bail out το οποίο η Μέρκελ έχει αποκηρύξει, αλλά τώρα πρέπει να δει τι θα κάνει. Θα πάει σε ένα bail-in όπου εκεί την πληρώνουν μέτοχοι ομολογιούχοι κλπ. Και εκεί, θυμίζω, μέτοχος για παράδειγμα είναι η Allianz, ένας κολοσσός ασφαλιστικός της Γερμανίας επίσης. Κοιτάξτε, δεν βλέπω τώρα κοντά να γίνεται κάποια τέτοια κίνηση. Όταν μιλάμε για bail-in στην Deutsche Bank, μιλάμε για δισεκατομμύρια και αυτό θα επιχεί επιπτώσει στις χρηματαγορές διεθνώς. Αλλά θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα δούμε ζητήματα αναδιάρθρωσης και υπάρχουν πολλά σενάρια μπροστά. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η κεφαλαιακή υπάρχει για το Tier 1 της Deutsche Bank είναι κοντά στο 10,8, που είναι αρκετά υψηλό. Είναι όμως χαμηλότερο από τους όλους τους ανταγωνιστές. Ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιο ένεση, ούτως ώστε... Και λίγο παρελκυστικό, αν μου επιτρέπετε, υπό την έννοια ότι το πρόβλημα της Deutsche Bank δεν είναι τα εποπτικά κεφάλαια και ενδεχομένως χρειάζεται να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο αυτό. Το πρόβλημα της Deutsche Bank είναι η έκθεση που η ίδια δημιούργησε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε παράγωγα προϊόντα. Εδώ ερχόμαστε και αν θέλετε και αυτό που είπε πριν λίγο ο κ. Νότης, ότι έχουμε αλλαγές στο γερμανικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο δεν αφορά μόνο την Deutsche Bank, αφορά 1.700 ιδρύματα, δηλαδή πολύ καλά. Τα σπαρκάσε που λέμε. Ναι, είναι τα Landesbanken, που είναι τα υπερφερειακές τράπεζες, που είναι κρατικές τράπεζες των ομοσπονδιακών κρατών, τα οποία έχουν και τα σπαρκάσε, τα οποία είναι τα ταμιαστήρια. Δηλαδή εδώ έχουμε τις οικογενειακές τράπεζες, έχουμε και αυτό, δηλαδή BMW έχει δικιά της τράπεζα που είναι οικογενειακή επιχείρηση. Και αυτή είναι μεγάλη τράπεζα, έχουν πολύ μικρές τράπεζες. Έχουμε οικογενειακή επιχείρηση, αλλά μιλάμε τράπεζα της BMW. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που μπαίνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εποπτείας, πολλά πράγματα θα αλλάξουν και επειδή έχουμε τις εκλογές μπροστά, αυτά δημιουργούν και πολιτικό αντίκτυπο, γιατί οι βουλευτές που εκλέγονται σε κάθε κρατήδιο δεν θέλουν τον Ντράγκη να μπαίνει στα χωράφια τους. Άλλωστε, κάτι μου θυμίζει αυτό, κύριε Καραγιάννη. Ναι, αυτό που είδαμε στην Ελλάδα ήταν ο προπομπός. Θα το δούμε σε όλες τις χώρες. Μην θεωρούμε ότι η Ελλάδα ήταν το μοναδικό θέμα. Ίσως στο πρότυπο της Ελλάδας να φτιάχτηκαν ευρωπαϊκοί θεσμοί και τώρα θα γίνει μια προσπάθεια να εμπεδωθεί διαφάνεια. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα διαφάνειας και αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι η Deutsche Bank έχει μεγάλη έκθεση σε παράγωγα, είναι ένα ζήτημα το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να το δούμε, γιατί κατά κάποιο τρόπο τα assets της Deutsche Bank είναι διπλάσια από την οικονομία της Γερμανίας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ρίσκο σε μια τέτοια τράπεζα θα έχει σοβαρή επίπτωση σε μια οικονομία η οποία είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στο εμπορικό ισοζύγιο. Δηλαδή θα ξεπεράσει φέτος και την Κίνα. Ήταν ο κ. Βασίλης Καραγιάννης, οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.